Να καλημερίσουμε τον κύριο Παύλο Γερουλάνο, τον βουλευτή του ΠΑΣΟΚ. Καλή σας ημέρα, τι κάνετε? Καλημέρα κυρία Μαγδή και καλημέρα στους ακροατές μας. Τώρα, κύριε Γερουλάνο, θέλω να ξεκινήσω καταρχάς από το θέμα των ακτοπλοϊκών εισιτηρίων. Είχαμε τώρα τον κύριο Βαρβιτσιώτη, είπε ότι κάποιες εταιρείες κάνουν προσχηματικές εκπτώσεις και περιμένει να κάνουν πιο γενναιόδωρες από αυτές. Θέλω να σας ρωτήσω τώρα, αυτό είναι στην καλή αίρεση των ακτοπλοών? Ή έτσι θα έπρεπε να είναι? Έχει άλλους τρόπους ένα κράτος να το επιβάλλει? Βέβαια έχει. Κοιτάξτε να δείτε, εδώ το βασικό πρόβλημα το οποίο συζητάμε είναι η καθυστέρηση στους ελέγχους της αγοράς που θα πρέπει να έχουν γίνει. Και βλέπουμε εδώ ότι υπάρχει μια επαναλαμβανόμενη διάθεση της κυβέρνησης. Καθυστέρηση όταν είχαμε το μπλοκάρισμα σε φοδιαστικές αλυσίδες το 2021, Σεπτέμβριο του 2021. Καθυστέρηση στο θέμα των καυσίμων όταν είχαμε τον πόλεμο της Ουκρανίας το Μάρτιο-Απρίλιο του 2022. Και καθυστέρηση τώρα με τα ακτοπλοϊκά. Αυτές οι καθυστερήσεις είναι ή από αδυναμία της κυβέρνησης να αντιμετωπίσει το θέμα, είτε εσκεμμένα, διότι όσο καιρός περνάει όπου αυτές οι τιμές ισχύουν, τόσο κάποιοι γεμίζουν τα ταμεία τους με κέρδη. Αυτό εμάς μας απασχολεί πάρα πολύ. Θεωρούμε ότι οι έλεγχοι στην αγορά δεν πρέπει να γίνονται ούτε ευκαιριακά, ούτε αφήνοντας χρόνο να περάσει. Πρέπει να γίνονται συνέχεια για να ξέρει η αγορά ότι η κυβέρνηση θα παρακολουθήσει και την άνοδο, πώς δηλαδή εξελίσσεται η άνοδος, αλλά και την πίεση για την κάθοδο όταν οι πρώτες ύλες αρχίζουν και κατεβαίνουν. Εδώ έχουμε γρήγορη αύξηση όταν οι τιμές ανεβαίνουν και πάρα πολύ αργή κάθοδο όταν κατεβαίνουν. Ναι, αυτό και αυτό συμβαίνει σε πολλά, σε όλα μάλλον, και έχετε δίκιο σε αυτό. Τώρα, θέλω να σας πάω στο έτερο θέμα των αποδήμων, γιατί και ο Πρωθυπουργός χθες στη συνέντευξή του στο Sky ουσιαστικά σε εσάς απευθύνθηκε στέλνοντας ένα μήνυμα ότι δεν μπορεί να κατανοήσει πώς την προηγούμενη φορά ψηφίσατε το ίδιο νομοσχέδιο και τώρα εκφράζετε αμφιβολίες για το αν θα ψηφίσετε το ίδιο νομοσχέδιο. Η δε κυρία Κεραμέως μας είπε χθες ότι δεν έχει αλλάξει ούτε κόμμα σε αυτό. Κυρία Μακρύ, θα σας πω πολύ απλά. Θέλω καταρχάς να μου πείτε αν έχετε αποφασίσει τι θα κάνετε με το νομοσχέδιο, αν θα το ψηφίσετε ή όχι για την ψήφο των αποδήμων, και να μου τεκμηριώσετε και το λόγο που θα κάνετε το ένα ή το άλλο. Λοιπόν, καταρχήν δεν μπορώ να πω τις διαδικασίες που ακολουθήθηκαν την προηγούμενη περίοδο, δεν ήμουν βουλευτής. Μπορώ να σας πω όμως ότι παρακολουθώ το θέμα 15 χρόνια από τότε που είμαι Γενικός Γραμματέας Αποδήμων. Εδώ έχουμε ένα πρόβλημα καταρχήν. Μιλάμε για δικαίωμα ψήφου στους Έλληνες αποδήμων. Δεν ισχύει αυτό. Και είναι από τα πράγματα που έχει κάνει λάθος η Νέα Δημοκρατία από την αρχή και συνεχίζει να το κάνει. Δεν μιλάμε για δικαίωμα. Δεν κερδίζει κανείς ένα δικαίωμα που δεν έχει. Μιλάμε για πρόσβαση. Αυτό να το κάνουμε ξεκάθαρα. Εννοείται, επειδή είναι εγγεγραμμένοι στους εκλογικούς καταλόγους. Αυτό βέβαια. Όταν μου λέγανε με ένα δικαίωμα τότε, το 2004. Δικαίωμα να ψηφίζουν από τον τόπο κατοικίας τους και όχι να έρχονται εδώ, για να το πούμε πιο σωστά. Ας το πούμε έτσι. Γιατί το λέω αυτό και το υπογραμμίζω? Διότι είναι μια μπουρδολογία της πολιτικής, του πολιτικού κόσμου, που λέει σε κάποιους ανθρώπους που ήδη έχουν το δικαίωμα, θα σου δώσω δικαίωμα. Πρέπει να το σταματήσουμε αυτό. Άρα μιλάμε για πρόσβαση στην ψήφο. Από την ώρα που θα μιλήσουμε για πρόσβαση, εμείς έχουμε πει πάντα σαν ΠΑΣΟΚ ότι θα κάνουμε ό,τι είναι δυνατόν να διευκολύνουμε την πρόσβαση του κόσμου να ψηφίζει. Και εκεί αυτό το οποίο λέω εγώ είναι, εφόσον θα μιλήσουμε για πρόσβαση, θέλετε να μιλήσουμε για την πρόσβαση των ανθρώπων οι οποίοι δουλεύουν το καλοκαίρι στα νησιά και δεν μπορούν να ψηφίσουν? Αν είναι να λύσουμε το πρόβλημα για τους απόδημους, να το λύσουμε και για αυτού. Να λύσουμε το πρόβλημα της γιαγιάς, την οποία εγώ την έβλεπα να την κουβαλάνε τρεις, γιατί ήθελε η γυναίκα να πάει να ψηφίσει και έπρεπε να ανέβει στον πάνω όροφο του σχολείου. Αυτό είναι το θέμα, κυρία Μακρύ, και να το κάνουμε πολύ πολύ ξεκάθαρα. Άρα δηλαδή, κύριε Γερουλάνε, μισό λεπτάκι, βάζετε σαν όρο, για να το πω έτσι, στο ΠΑΣΟΚ, ότι αν αποκαταστήσετε την πρόσβαση στους αποδήμους, πρέπει να αποκατασταθεί και η πρόσβαση και στους νέους και στους μεγαλύτερους? Ότι... Τι λέτε ακριβώς? Όχι, λέμε ακριβώς το εξής, ότι όταν είναι να συζητάμε για πρόσβαση, πρέπει να συζητήσουμε σοβαρά. Αυτό που κάνει ο Μητσοτάκης, παίρνει το νομοσχέδιο, μπαίνουν οι όποιοι περιορισμοί που δεν παίρνουν αλόγητα. Υπάρχουν κάποιοι λόγοι που μπαίνουν αυτοί οι περιορισμοί. Ξαφνικά έρχεται και λέει, όπως κάναμε το προηγούμενο, τώρα σας το ξαναφέρνω και σβήνω όλους τους περιορισμούς. Μα δεν είναι έτσι.
Ναι, αλλά εσείς και το προηγούμενο είχατε ψηφίσει, το χωρίς περιορισμούς. Ναι, αλλά κάναμε συζήτηση. Μιλήσαμε για την προσβασιμότητα, για το πόσο σημαντικό είναι και εκεί φέραμε θέματα. Δεν πήγαμε και είπαμε τώρα, ό,τι θέλετε κύριε, πάμε. Για να μην κρυβόμαστε πίσω από το δάχτυλό μας. Μήπως αυτό που αλλάζει είναι ότι τώρα θέλετε το ρόλο της αξιωματικής αντιπολίτευσης, άρα θα γυρίσετε κι εσείς το όχι σε όλα. Κυρία Μακρύνα, γιατί αλλιώς το νομοσχέδιο είναι ίδιο. Τότε το ψηφίζετε, τώρα δεν το ψηφίζετε. Σε ό,τι αφορά την ψήφο των αποδήμων, θα σας το πω πάρα πολύ απλά. Πρώτον, εγώ δεν το έχω ψηφίσει ποτέ. Μου έρχεται τώρα. Δεν μιλώ για εσάς. Αυτό το οποίο συζητάω. Μιλώ για το Πασόκ την προηγούμενη φορά. Όταν το Πασόκ έχει κάνει μια διεργασία για να φτάσει να το ψηφίσει. Έτσι. Αυτή τη διεργασία θα την κάνουμε ή δεν θα την κάνουμε. Εμείς αυτό που λέμε είναι ελάτε να συζητήσουμε σοβαρά πάνω στο θέμα και να σταματήσουμε αυτά τα πυροτεχνήματα τα οποία τα συνηθίζει η Νέα Δημοκρατία και τελικά εγκλωβίζεται σε λύσεις οι οποίες τελικά δεν λειτουργούν. Η αποτυχία είναι της κυβέρνησης, όχι του Πασόκ. Και το Πασόκ έχει αποδείξει ξανά και ξανά ότι ακόμα και όταν διαφωνεί με ισχυρισμούς της κυβέρνησης, όπως ήταν το θέμα της εγκληματικής οργάνωσης του κ. Κασιδιάρη, τελικά ερχόμαστε και ψηφίζουμε. Δεν είναι ότι ψηφίζουμε τυφλά, συζητάμε. Αυτό δηλαδή δεν έχουμε δικαίωμα να το κάνουμε επειδή ένα νομοσχέδιο έρχεται με την παλιά του μορφή. Αυτό δεν κάναμε και με τον κύριο Κασιδιάρη. Είπαμε, έχουμε αντιρρήσεις με αυτό που κάνετε. Αλλά θα έρθουμε, θα συνταχθούμε, διότι θεωρούμε ότι το αποτέλεσμα είναι πιο σημαντικό από τις επιμέρους διαφωνίες. Και θεωρούμε ότι αυτή είναι η υπεύθυνη στάση. Να μην κρατήσουμε και εδώ υπεύθυνη στάση. Τώρα, δημοτικές περιφερειακές εκλογές. Η Νέα Δημοκρατία ανακοίνωσε ήδη τους υποψηφίους της, εκεί τουλάχιστον που δίνει χρήσματα. Εσείς, κύριε Γερουλάνε, γιατί καταλαβαίνω ότι έχετε μείνει αρκετά πίσω σε αυτό. Οι διεργασίες που γίνονται, υπάρχει επιτροπή που δουλεύει τις υποψηφιότητες. Δεν μπορώ να σας πω εγώ πόσο μπροστά είναι. Θα κατέβετε μαζί με το ΣΥΡΙΖΑ σε κάποιες, θα το αποφύγετε, θέλετε να μετρήσετε τις δικές σας δυνάμεις, πώς το σκέφτεστε? Δεν υπάρχει κάποια αυτή τη στιγμή συζήτηση με το ΣΥΡΙΖΑ για να κατεβάσουμε κοινούς υποψήφιους. Αυτό είναι θέμα το οποίο, αν προχωρήσει, θα πρέπει να προχωρήσει μέσα από τα συντεταγμένα όργανα των κομμάτων. Και σίγουρα δεν μπορεί ο καθένας από εμάς που δεν είμαστε σε αυτά τα όργανα, λέμε ο καθένας την παρόλα μας. Εδώ υπάρχει ένα όργανο το οποίο, εφόσον θα αποφαστεί η μία ή η άλλη κατεύθυνση, θα πρέπει να υπηρετήσει αυτό στην επιλογή των υποψηφίων.